σε ένα απίστευτο ξέσπασμα εναντίον της Ανθής Αλαγκούδη, αλλά και όσους τον κατηγορούν ότι γυρίζει την μπιφτέκα, προχώρησε ο Περικλής Κονδυλάτος, με τον γνωστό σχεδιαστή κοσμημάτων να αναφέρεται στη δράση της παρουσιάστριας που στις τελευταίες μέρες του στο Survivor τον ανάγκασε να αλλάξει στρατόπεδο. Ο ίδιος μίλησε με πολλούς και βαρύς χαρακτηρισμούς για την άλλοτε φίλη του, τονίζοντας πως έγιναν εχθροί πια και το athensmagazine.gr σας εξήγησε το ποιο ήταν το σημείο καμπής. Ο Περικλής, παράλληλα, ανέφερε πως εξαιτίας της δεν έτρωγαν οι κόκκινοι, ενώ ευχήθηκε τα καλύτερα στην υπομάδα, με την οποία ήταν κάποτε στα μαχαίρια. Survivor 4, η επίθεση του Περικλή στην Ανθή και όσους τον κατηγορούν για κολοτούμπα. Με κατηγορούν ότι γύρισα την πιφτέκα και ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος με τιμή γιατί δεν σε υποστηρίζω, εάν το να είμαι έμπλεος δόξας και τιμή σημαίνει να υποστηρίζω συνεχώς το ίδιο λάθος, και να είμαι αμετανόητος και να μην εξελίσσομαι και να μην αναθεωρώ τα σφάλματα μου, τότε ας είμαι αλφα τίμος. Εγώ ξέρω εάν έχω σφάλει, και ξέρω όταν αντιληφθώ το λάθος να το μαζέψω με όποιο κόστος τη δημοφιλία μου την οποία δεν επεδίωξα ποτέ, πάντοτε με ενδιέφερε μόνον η αλήθεια και μέσα στο παιχνίδι και εκτός, όταν αντιλήφθηκα κάποια πράγματα σου τα είπα ευθέως και από τότε έγινα ο χειρότερος εχθρός σου, όταν σου είπα ότι το παιχνίδι δεν το γουστάρεις, ότι ούτε το να βγαίνεις προτινόμενη σου αρέσει, εννοείται για το Prestige, όταν σου είπα ότι τα παιδιά όχι μόνον δεν έχουν κάτι εναντίον σου ίσα ίσα πεινάνε εξαιτίας σου 2 μήνες τώρα και με τις νίκες τους επωφελείς σε κάπα αποτροφή και από άσυλες, εσύ σταμάτησες να μου μιλάς και μου είπες ότι κάνω φτηνό reality. Δεν με ενδιαφέρει τι νόμιζες, με ενδιαφέρουν οι φίλοι μου που είναι στην τζούγκλα και πίνουν, κρυώνουν τα βράδια, κάνουν τις βιολογικές τους ανάγκες στο σκοτάδι στη φύση, όλοι προσπαθούν να κάνουν κάτι και εσύ απλά περιφέρεσαι και παραπονιέσαι γιατί για αυτό που οι άλλοι κόπιαζουν να έχουν, εσύ απλά το καταδέχεσαι, αυτό για το οποίο εσύ μένεις με το ζόρι βγάζοντας πολλά, οι άλλοι το εκτιμούν βγάζοντας 3 και 60, δεν σε πειράζουν τα παιδιά, ούτε εγώ, ούτε ο μπαμπάς σου. Σε πειράζει που δεν έχεις ιδανικά και δεν αντέχεις να είσαι άχθος άρουρης, σταμάτησες να μου μιλάς και δεν κατάλαβα. Πότε το γιατί, στο συμβούλιο όμως έκανες ότι έκλαψες για να κερδίσεις έστω και από την αποχώρηση μου, υποκριτρία και καιρόσκοπος μέχρι το τέλος, προσεύχομαι για τα αδέλφια μου Τριαντάφυλλο, Κώστα, Ηλία, Μάριανθη, Σοφία, Κόρο, Κόψιδα, Άσημα Κοπουλό, να είναι καλά, μου λείπουν επώδυνα και προσεύχομαι σε αυτόν που δεν έχει όνομα, να τους έχει νικητές, τέλος δεν με ενδιαφέρει να έχω φίλους, έχω φίλη την αλήθεια και η αλήθεια είναι φίλη με την αλήθεια μου. Αυτά, εάν γυρίζω την πιφτέκα ή όχι είναι δικό μου θέμα και μερικές φορές πρέπει να την γυρίσεις γιατί αλλιώς καίγεται και δεν τρώγεται με τίποτα.